Ζει με τις κόρες της, στο σπίτι τους, σε μια γραφική γειτονιά της Αθήνας. Το σπίτι, στοίχημα ζωής για το συγχωρεμένο άντρα της Βρασίδα, είναι ουσιαστικά ένα παλιό μεν, αλλά μεγάλο σπίτι για αυτήν και τις δύο της κόρες. Τα χρέη της, λόγω της απερίσκεπτης ζωής της, την έχουν αναγκάσει να βγάλει προς ενοικίαση το μισό, που ευτυχώς χωρίζεται από μεσοτυχία από το δικό της. Θεέ μου φύλαγε! Τι πεσκές είναι τούτο! Μάνα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα με 500 ευρουλάκια το μήνα! Όχι να πάρουμε ένα καινούριο ρουχαλάκι, ούτε να φάμε δεν φτάνω! Πώς θα πάω στο χορό την Παρασκευή, μάνα, με τα ίδια! Εδώ, φευγηγείς! Κατά από τα πόδια μας. Και εσύ το νου σου σε χώρους και πανηγύρια. Να βάλεις το φόρεμα της αδερφής σου. Μα τα θυμούνται. Να τους πεις ότι δεν θυμούνται καλά. Μάνα, τι θα κάνουμε. Και εμάς ο κύριος Μάκης μας είπε δεν πάει καλά η επιχείρηση. Αν μείνω κι εγώ από δουλειά, τελειώσαμε. Και αυτό το σπίτι που νοικιάζουμε, ο Θεός να το κάνει σπίτι, δεν το νοικιάζει κανείς. Άνοιξε κυρία Κλάια, ο Μιχαλιός είμαι. Καλώ το να πω, από εδώ ο Μιχαλιό. Έλα, για πέρασα να πω. Τι κάνεις εσύ, Μινά? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κυρία Κλάια, πέρασε ένας κύριος το πρωί και ρώταγε αν νοικιάζεται καμιά κασονέρα στην περιοχή. Την ήθελε περιποιημένη όμως και δεν του πάει τίποτα για την ποτικότρυπα. Ακούω να σου πω ποτικό μαμί, θα πεις τη διαμερισματάρα ποτικότρυπα. Ας γελάς, διαμερισματάρα στο λαγού. Και διαμάτια να βρεις καλαμένα εδώ μέσα, εγώ δεν θα έμενα. Το βρήκα μάνα, αυτό είναι. Να πούμε ότι στο σπίτι κρύβονται λίρες, ότι υπάρχει θησαυρός. Θυμάσαι, και ο πατέρας κάποτε έλεγε κάτι για ένα θησαυρό. Λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι ο θησαυρός υπάρχει. Τρελάθηκες με Ρόπη, ψέματα θα πούμε. Γιατί κακό είναι? Όχι, κόρη μου, απλώς στα λιχνιόχαρτα θα γράφουμε. Εδώ η καλή καρσονιέρα με το θησαυρό. Όποιος προλάβει. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Ξέρεις, εγώ σε έχω σαν μάνα. Θα διαδώσω στη γειτονιά ότι αυτό που έλεγε ο άντρας ο συγχωρεμένος είναι αλήθεια. Καλημέρα σας. Έμαθα νοικιάζεται μια ωραιότητη καρτονιέρα. Ο Μιχαλιός έκανε καλή δουλειά. Ναι. Είπαμε να μην το κρατάμε άδειο. Τέτοιο σπίτι. Βλέπετε, είναι ένα έσοδο για εμάς. Μια χείρα με δυο κόρες. Δεν τα βγάζει όλα βόλτα. Είμαι η άτιμη Κρίς. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Βλέπετε... Πώς δεν καταλαβαίνω, και εμείς γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε από τα βόρεια από Άθεια. Η ρημάδα η κρίση, καταλαβαίνετε. Μπορώ να δω το σπίτι? Πολύ ευχαρίστως. Παρακαλώ, περάστε. Ωραιότατο. Τι χώμα. Τι άποψη. Τι σοβάδες. Αυτά που κρέμονται είναι σοβάδες. Όχι, σταλακτήτες. Ξέρετε, είναι λίγο παλιό. Μα τι λέτε, ίσα που θα έλεγα έχει το δικό του στυλ, τη δική του προσωπικότητα, τι χρώμα, τι στυλ. Μόνο στυλ, τι δεν έχει μέσα. Ό,τι υπάρχει από το τροπικό, από το Mickey Mouse, μέχρι το Ρατατούι. Απικίες. Μικρές απικίες και στυλ, πολύ στυλ. Και τα παράθυρα, έργα τέχνης, τι ωραία ξύλα, μασίφ. Και τι απίθανο κουρτινό ξύλο! Εντάξει, δεν είναι και της τελευταίας μόδας, ούτε και της προηγούμενης. Θέλω να φύγουμε, πάμε σου λέω! Είναι αχούρι, δεν το βλέπει! Σε παρακαλώ, μαμά, βγάλε
Άμα δεν αρέσει το παιδί, μην επιμένετε. Έχουμε κι άλλες προτάσεις. Μα τι λέτε, ξέρετε, η μικρή είναι λίγο δύσκολη. Σας παρακαλώ να με έχετε υπόψη. Εμένα με ενδιαφέρει το σπίτι. Είναι τόσο ιδιαίτερο. Αρχιτεκτονική του 70. Ξύλα παλιά, μοσαϊκά παλιά. Και τι ωραία θέα. Ναι, ναι. Αυτό το πάρκινγκ αυτοκινήτων από τα ρεότερα της Αθήνας. Και φθηνό, φθηνό. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ένα πράγμα σου λέω, μαμά. Ένα, και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Εδώ θα έρθεις με άλλο παιδάκι. Άμα έρθουμε εδώ, εγώ θα τσακωθώ με τη δασκάλα, θα μείνω στην ίδια τάξη και θα πω στη Θεία Μέρη τι λέτε πίσω από την πλάτη. Και θα κλείσω και τη μύτη που μέχρι να σκάσω. Χτυπάει την πόρτα κύριος με γιο έφηβο και άκρος επαναστατημένο. Σιγά καλέ, θα μου το κρεμίσετε το μέγαρο. Άμα θες να ξαναδείς, είχα τσιλίξει τη ζωή σου. Πατέρα, συγκεντρώσου. Τέτοιοι εκβιασμοί δεν περνάνε στο Μιλτιάδη τα χαμένα. Γιατί παιδί μου τα έχεις χαμένα, δεν στα προσώρουμε όλα εγώ και η μάνα σου. Καλό μου πατέρα, βγήκε το σπύρο της προϊστορίας. Κωδικός αναγνώρισης για ένα προχωρημένο άτομο όπως ο γιος σου, είναι το Μιλτιάδη τα χαμένα. Το πήρες. Τι να πάρω, παιδί μου. Το μήνυμα, πατέρα, το μήνυμα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είπα να μην διακόψω την ευχάριστη κουβέντα, πατέρα και γη. Τι χαριτωμένος γιος. Πατέρα, το καλό που σου θέλω. Αν μην ξαναπεί χαριτωμένο, θα πάρω. Περάστε, περάστε. Τι να σας περάσουμε. Ωραιότατο γλυκό μελιτζανάκι. Όχι, όχι, δεν έχουμε. Μια ψυχήρα ίσως. Ούτε, ούτε. Λίγο νεράκι βρίσκει τότε. Ναι, ναι. Το νερό της περιοχής είναι εξαιρετικό. Τίποτα, ευχαριστούμε. Ερχόμαστε για το σπίτι. Τι πέρασε κι αυτό το σπίτι. Ούτε το μουσείο περνάει τέτοιο κόσμο. Να μου πεις, μουσείο είναι κι αυτό. Παρακαλώ, περάστε. Μα δεν είναι. Λιό, με, εγώτη, μούρ. Πολύ wow. Αγλαία, τι πρέπει να είναι. Το παιδί δεν μιλάει ελληνικά. Καλά, Σιμίνα, τον είδες. Πολύ προχωρημένο το άτομο. Πολύ ωραία μασονιέρα, πάλι. Ό,τι χρειάζομαι. Πολύ ωραία δουλειά το σπίτι σας. Μπράβο, σημαντική. Ναι, ναι, τέτοια επιτυχία στην κατασκευή. Αυτό και η Ακρόπολη. Βέβαια, η Ακρόπολη είναι λίγο παλιότερη. Αχ, κύριε μου, σας νοικιάζουμε τις αναμνήσεις μας. Δεν ξέρετε τι ιστορικές στιγμές έχει ζήσει αυτό το σπίτι. Επαναστάσεις, πολέμους. Πατέρα, αυτή τη φορά το τι λέει. Πατέρα, το σπίτι είναι σούπερ του περνέ. Πολύ wow. Το θέλω. Θα βάψω μαύρο στους τοίχους. Και πολύ προσπάθεια. Και θα φωνάζω εδώ όλα τα βόρεια προάστια. Θα μας τέλειωσε σας η μήνα. Ίσως μπορεί. Πιθανόν. Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται τρία άτομα. Η Αγλαία δεν ξέρει τι χρωστάει στη γειτονιά. Και τώρα που μάθανε ότι κόσμος και δουνιάς ενδιαφέρεται να νοικιάσει το σπίτι, πού να ξέρετε την περιμένει την κακομοίρα την Αγλαία. Ανοίγει η ανιψιά της. Δύο τρέχα. Ο Μπακάλης. Ο Μανάδης. Και ο Χασάπης. Φαίνονται εξαγρεμένοι. Δίουλα, θα στον κρεμίσουν το σπίτι.
πιστέψουν ότι με ψέκασαν. Κάτι πιο πιστευτό. Ότι με πήραν εξωγήινη. Ναι, θεία, για μελέτη. Είσαι σπάνια είδος. Εσύ και το γέντη των Ιμαλαίων. Άλλωστε, εξωγήινοι σε έχουν από καιρό σπάνια. Άνοιξε, Αγλαία, ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Αγλαία, άνοιξε. Θα καλέσουμε τις ειδικές δυνάμεις. Άνοιξε, γιατί η υπεμονή μου τέλεψε. Είσαμε εδώ, εντάξει. Μην αγνιέψω κι άλλο. Άνοιξε, για το επόμενο παϊδάκι που θα δεις, θα είναι σε γραμματώσιμο. Καλώς, καλώς, τι είναι στη λέξη. Μήπως τα δανεικά που μας χρωστάς. Πάταμε μεγάλη Αγλαία. Νοικιάζουμε καρσονιέρες. Και πολλοί ενοικιαστές κάθε μέρα χτυπάνε την πόρτα. Πολύ ενδιαφέρον για τα σπίτια, Αγλαία. Από ξένους. Και θα προτιμείς αυτούς. Εμάς, τους δικούς τους ανθρώπους απολογείς. Μας χρωστάς κιόλας. Και τώρα τα χρέη με τους τόπους έχουν φτάσει στη στρατόσφαιρα. Στη στρατόσφαιρα! Λοιπόν, άκου Αγλαία. Θα δώσεις σε μένα το σπίτι για 10 χρόνια. Και αντί να σου πληρώνω τα νίκια, θα ξεχρεώσουμε να χρωστούμε. Και θα έχεις δωρεάν. Δεν ζω σωματικός, το φρυντικός, δεν ξέρω κάτι πάνω. Πρόκειται να φανάμε. Και την πρωτεϊνούλα σου, ζει ο άνθρωπος χωρίς την πρωτεϊνούλα Αγλαία. Μην είσαι χαζή, σε μένα θα το δώσεις το σπίτι. Και θα έχεις τσάμπα το παϊδάκι σου, τη σπαλομπριζολίτσα σου, το κυμαδάκι σου, τη σικοταριά σου τη σπαρταριστή. Αγλαία, μην τους ακούσεις εκμεταλλευτείς της ανθρώπινης λιγούρας. Μεταξύ μας έχεις Άγιο. Και ο Άγιος σου έστειλε εμένα. Εγώ δεν θέλω το σπίτι. Εγώ θέλω εσένα. Αγλαία, κάνω πρώτα σιγά μου. Θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Και θα έχεις ό,τι θελήσεις. Και το πολύ το γάλα. Μα καλά με τη χαρά, παλωδίσου. Αν δεν θέλεις να σε ξεπροστιάσω, το θησαυρό μισά-μισά. Διαφορετικά, σε βγάζω στο παράθυρο στο δελτίο των 9. Εντάξει, δεν μας τα λες καλά οικονομική κολοσσέ του Μπρόκολου. Ο θησαυρός στα 3. Διαφορετικά, θα φτάσω στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ελήφθη. Έχει δημιουργηθεί τέτοιο πανικό στη γειτονιά με το θησαυρό που όλοι έχουν βγει και ψάχνουν. Ή γυροφέρνουν το σπίτι, ή πάνε σαν ενοικιαστές και κάποιοι πιο ξύπνοι έχουν ήδη αρχίσει να σκάβουν τον κήπο της Αγλαίας. Μην κοιτάξει τζάμπα, θα μας ακούσουν. Προσέχω, όπως είπαμε, μισά-μισά. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν κατάλαβα. Ψάχνετε για κορόιδα. Σας έφερα και ανιχνευτή μετάλλο. Και θα με πετάξετε απ' έξω. Σιγά τη δουλειά που έκανες. Ένα κονσερβοκούτι και ένα σκουριασμένο κουτί από ψαρόγκολα. Έχει δίκιο. Θα τα μοιραστούμε. Δεν κάνεις, γιατί πότε βγαίνω. Θα πάω να ψωνίσω. Επώνυμα ρούχα και εξεσουάρ. Οκ. Κανόνισε να καταντήσεις σαν την Αγλαία. Τα ίδια έκανε κι αυτή όταν ζούσε συγχωρεμένος και πες πως κατάντησε να χρωστάει τις Μιχαλούς. Θα τις τα φουσκώσανε κιόλας αφού δεν προλάβαινε να τα ψάξει και να πληρώσει. Και να το αποτέλεσμα. Έρε την καημένη. Πότε θα σταματήσουμε το σκάψιμο? Είναι 3 μέρες τώρα. Αν συνεχίσουμε θα φτάσουμε Αυστραλία. Δεν είναι και άσχημα. Εκεί μπορεί να βρεις και δουλειά. Α, εγώ μόλις φτάσω, θα πιάσω αμέσως δουλειά, σαν ρεσεψιονίστ, σε μεγάλο ξενοδοχείο. Ναι, και μόλις πληρωθείς να βρεις ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Μη χαθούμε, να πάρεις και κανένα τηλέφωνο, εντάξει. Παιδιά, κάτι νιώθω. Περαστικό θα είμαι. Παιδιά, ένα κασελάκι. Πάμε να βοηθήσουμε. Είναι βαρύ, ένα κασελάκι, βοηθάτε, είναι βαρύ. Χριστέ μου, ο θησαυρός. Πιο δυνατά, μην αφήσεις άνθρωπο να κοιμηθεί απόψε. Είμαστε πλούσιοι! Να τα ανοίξουμε πρώτα! Τι είναι αυτό? Αγλαία! Αγλαία, ξύπνα! Κάποτε
ήρθω! Μα δεν θα ήρθω! Μην κορεύω το δίκανο! Δεν θα πω στη μαγείρα και μάλλον! Δεν έρθουμε! Ξυπνάτε ρε! Είναι ο ιστοκίδος της Αγλαίας! Πρέπει να βρήκα το θησαυρό! Αδέρφια, ξυπνάτε! Θα μας πάρουν τα φλουριά! Ορμάτε ρε! Η Αγλαία και οι κόρες της κατεβαίνουν στον κήπο, το ίδιο και όλοι οι άλλοι γείτονες. Έχουν μαζευτεί όλοι γύρω από το κασελάκι. Ο Μινάς ανοίγει το καπάκι. Ελπίζω να βρίσκω αυτό το πράγμα. Είναι πιο σημαντικό αυτό το πράγμα. Ήταν σίγουρο πως θα πάρουμε τα λεφτά που ζούσε από τα ίδια. Πρόσφερα τα πάντα. Και σιδεράσεις ποτέ πως θα έβγαζα πέρα. Αν έχεις βάλει γυαλό, για το καλό και της μυαλωμένης μας κόρης και της ξεμυαλισμένης που σούβιασε. Πάρε τα λεφτά και κάνε μια δουλειά. Σοβαρά. Άνοιξε μια οικογενειακή ταβέρνα και πάρε στη δούλεψή σου ανθρώπους από τη γειτονιά. Καλούς και μυαλωμένους. Και βάλτε στα κορίτσια να πατάνε τους απόλυτες. Τα άλλα θα έρθουν από πόλη. Με αγάπη από τον άλλο κόσμο, Βρασίδα. Τα κατάφερε η Αγλαία. Άνοιξε την ταβέρνα και μέσα δούλεψαν και η Μερόπη και η Ασημίνα. Και παράλληλα συνέχισαν τις σπουδές τους στα οικονομικά. Ο Μιχαλιός έγινε το δεξί χέρι της Αγλαίας. Και ο Μιλτιάδης τα έχω χαμένα, παντρεύεται την Ασημίνα. Αν και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τις σπουδές τους. Με τη δραματική ποίηση που παριστάνεται στο θέατρο, δίνει το ερέθισμα ώστε να ασχοληθούμε με τα δρόμενα. Τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά, δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους. Θελήσαμε, μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση, να αγγίξουμε με χιούμορ θέματα που απασχολούν όλους μας και να περάσουμε με το δικό μας τρόπο τα μηνύματά μας. Δυστυχώς η Αγλαία οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο
Γιατί κάπου στην πορεία με την απώλεια του Βρασίδα, που ήταν στήριγμα για εκείνη και τις κόρες της, έχασε το μέτρο και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, όπως η Ελλάδα μας. Έτσι βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Η Αγλαία όμως σώθηκε με το δικό της σταυρό. Καθόλου συμπτωματικό. Γιατί όλοι μας γνωρίζουμε τους θησαυρούς που κρύβει η Ελλάδα. Θησαυρούς που θέλουν όλοι να οικειοποιηθούν και ας μην τους ανήκουν. Εμείς, η νέα γενιά, δίνουμε μια υπόσχεση πως θα παλέψουμε ώστε αυτοί οι θησαυροί να μείνουν στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Μας αξίζει.